Θα μας πείτε λίγο τις ώρες αυτές, τις δραματικές ώρες που ζήσατε. Ήταν ό,τι πιο χειρότερο έχω ζήσει στη ζωή μου, γιατί με πήρε, μου ρίχνει το σπρέι, τότε κατάλαβα, ας πούμε, ότι δεν ήταν πελάτες, αλλά ήταν ληστές. Με ρίχνει σπρέι, μου βάζει ζελατόι στο στόμα, εγώ φώναξα ότι θα του είπα να μου το βγάλει, μου το έβγαλε, του είπα θα πεθάνω να με αφήσει, το σεβάστηκε, μου το έβγαλε αυτό. Ήσταν εδώ, το πάμε λίγο περιγραφικά, ήσταν εδώ πέρα όταν ήρθανε, πού ήσασταν? Εδώ καθόμουν όπως κάθομαι τώρα. Ωραία, και σας δείχνουν το σπρέι. Όχι, σηκώθηκα να πού πήγατε, για μου φέρανε ένα δακτυλίδι για να το μικράνω. Και σηκώθηκα εγώ από εδώ, πήγα σε αυτόν τον πάγκο. Το δείξουμε λίγο, κυρία Δυτίκα. Σηκώνεστε λοιπόν. Σηκώνομαι λοιπόν από εδώ. Πάω εδώ. Ανοίγω. Παίρνω αυτό το μετράδι για να μετρήσω το δακτυλίδι. Με το που το μετράω και κάνω έτσι να πάρω το χαρτάκι για να γράψω, ρίχνουμε το φίλο. Στο πάτωμα το ρίχνουμε. Εδώ ακριβώς στο σκαμπό καθόταν ο κύριος. Και ο άλλος πέρασε, δηλαδή εγώ δεν πρόλαβα να βγω από εδώ. Εδώ με εγκλώβησε, στη γωνία του πάγκου. Με πιάνει με το χέρι του, μου ρίχνει το σπρέι, μου βάνει τη μία χειροπέδα. Θα σε βάλει χειροπέδες? Ναι, μου βάνει τη μία χειροπέδα και με παίρνει, με πάει πίσω σε μια αποθήκη που ήταν. Εγώ φώναζα και μου έλεγε μη φωνάζει γιατί θα σε σκοτώσω. Με πάει μέσα, μου δένει και την άλλη χειροπέδα, βάζει μια βιτρίνα μπροστά από την πόρτα. Και άκουγα τα ντακ ντουκ που αδειάζανε κασετίνες, σιρτάρια και αυτά. Σπρώχνω εγώ την πόρτα με το συφτικό να πατήσω το συναγερμό, ήταν ακριβώς δίπλα. Ακούει το θόρυβο αυτός, ξαναμπαίνει, με απειλεί ότι θα με σκοτώσει και ξανακλείνει την πόρτα.